Δεν θέλουμε να σε φέρουμε σε δύσκολη θέση, έτσι. Δεν θα μας πεις εσύ, θα σου λέμε εμείς πρόσωπα. Α, έτσι είναι πιο εύκολο. Σου έρχεται κανένα πρόσωπο τώρα, εσύ. Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο θα ήθελα να μιλήσουμε, που επιστρέφει μέσω ενός reality show στην Κύπρο. Είχε λείψει, πόση απουσία έχει ο Ανδρέας Μικρούτσικο? Ήταν 4 χρόνια. Αρκετό χρόνο, ναι. 3-4 χρόνια. Έχει εκφραστεί και στο παρελθόν για εκείνο με πολύ καλά λόγια. Ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχος, ότι θαυμάζει πάρα πολύ την πορεία. Είναι ένας άνθρωπος τηλεόραση. Όταν τον πρωτογνώρισα εγώ και κάναμε το πρώτο τηλεπαιχνίδι στο Μέγκα το 92, νομίζω ήταν. Πριν κάνουμε το πρωινά και τα βηματινά που καλά. Ποιο είχατε κάνει? Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Μεγαμπάνκα ήταν πολυχρονίου. Όχι, ήταν πολυχρονίου. Μεγάλο παζάρι. Το παζάρι. Το παζάρι. Αυτός ήταν μουσικός ο άνθρωπος. Και ήταν η ιδέα του Κώστα Γιαννίκου ο Μικρούτσικος. Δεν είναι δική μου. Εγώ τον ήξερα τον Ανδρέα. Ο Γιαννίκος που είχε εκείνη την εποχή σοβαρή ανασχόληση με μουσική, τον ήξερε. Τον έφερε στο Μέγκα, έκανε το παιχνίδι πολύ μεγάλη επιτυχία και μετά μετακόμισε, αν θυμάστε, στο πρωινό. Το οποίο είναι και απογευματινό. Το χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Βλέπουμε τον Ανδρέα στο αεροδρόμιο που πήγε Κύπρο. Ο Ανδρέας έκανε μια πολύ μεγάλη πορεία με όλες τις επιτυχίες που ξέρετε. Κάποια στιγμή έγινε λίγο αυτοκαταστροφικός, άρχισε λίγο να γίνεται δύσκολος, περνούσε πολλά προσωπικά προβλήματα και έκανε το μεγάλο λάθος που κάνουμε όλοι μας. Δεν εκμεταλλευόμαστε τη μοναδικότητά μας και αποφασίζουμε ξαφνικά να γίνουμε επιχειρηματίες, διευθυντές. Αυτό το λέω χρόνια σε φίλους μου που είναι πολύ προβλημένοι λόγω της παρουσίας τους μπροστά από τις κάμερες, ότι εσείς έχετε μια μοναδικότητα. Πιθανόν να γίνετε και καλοί διευθυντές, αλλά η μοναδικότητά σας είναι αυτό. Διευθυντές υπάρχουν και άλλοι. Μπορεί να είναι άλλοι 100. Σε μήνα διγενή Ανδρέας Μικρούτσικος, Ρούλα Κορομιλά, υπάρχει μία. Νίκος Χατζηνικολάου, δεν μιλάω τώρα. Μεγάλη λίστα, έτσι. Και πάντα η συμβουλή μου σε αυτούς ήταν εκμεταλλευτείτε τη μοναδικότητά σας. Την πάτησα και εγώ στον Α. Αντί να περιοριστώ σε αυτά τα οποία ήξερα, δηλαδή να κάνουμε με το Λάτσιο πρόγραμμα και να είμαι ο Γενικός Διευθυντής, όταν μου προτάθηκε να γίνω Διευθύνων Σύμβουλος, που σημαίνει υπογραφές, λογιστήρια, τράπεζες, επαφές με πολιτικούς, όλο αυτό το πράγμα που κουβαλάει η θέση του Διευθύνων Συμβούλου, είπα ναι, έπρεπε να πει όχι. Γιατί υπήρχαν άλλοι Διευθύνοντες Συμβούλοι καλύτεροι από μένα. Βέβαια. Κατάλαβες. Αν βγει στην αγορά, Διευθύνοντες Συμβούλοι, υπάρχουν αρκετοί καλύτεροι από μένα. Βέβαια. Πρόγραμμα να είμαστε τρεις, να είμαστε τέσσερις. Άρα ο καθένας μας πρέπει να εκμεταλλεύεται την μοναδικότητά του. Πάμε, Ευγενία Μανολίδου, τι θα έλεγες, γιατί κάτι άκουσα ότι σ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί δημιουργεί αντιθέσεις, δημιουργεί συζήτηση. Ναι, έτσι, αυτό είναι. Αντί ήθελες το πρόγραμμά σου δηλαδή. Γενικά όταν κάνεις τηλεόραση, αυτό το οποίο θέλεις να πετύχεις είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει, να συζητιέται την άλλη μέρα στο γραφείο, στο σπίτι, στο κομμωτήριο, για να το κάνω λίγο πιο... Κανονικό. Ναι, πραγματικό. Η Μανολίδη το έχει αυτό. Έχει δηλαδή, διχάζει τις γνώμες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την γουστάρουν πάρα πολύ και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν καθόλου. Αλλά και αυτοί που δεν θέλουν τη βλέπουν. Και αυτοί που δεν θέλουν τη βλέπουν επειδή ακριβώς δεν θέλουν πολύ. Τη βλέπουν για τους λάθος λόγους, αλλά τη βλέπουν. Αδιάφοροι δεν είναι πάντως. Όχι, δεν περνάνε αδιάφοροι. Και αυτό στην τηλεόραση που έχει στη ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην περνάς αδιάφορος. Γι' αυτό εγώ πάντα εκφράζουμε θετικά για τη Μανολίδου. Βέβαια πιστεύω ότι είναι και ταλαντούχα κοπέλα η οποία δουλεύει και πάρα πολύ. Έτσι. Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, ότι στο Dancing with the Stars δούλευε πάρα πολύ για να φτάσει στον ημιτελικό που έφτασε. Δηλαδή είναι καλός συνεργάτης, καλό εργαλείο. Στο Ελλάδα έχει ταλέντα, πώς τη βλέπεις τώρα ως επιτροπή από πέρυσι, από πρόπερση? Εξαιρετική ήταν και μου άρεσαν πάρα πολύ και οι κόντρες και με το Ψινάκι και όλο αυτό το πράγμα που γινόταν στην επιτροπή. Εσένα και τους διαγωνιζόμενους, όλο αυτό το τρίγωνο το σπίτι μου άρεσε πάρα πολύ. Θα είναι απώλεια ο Ψινάκης. Θα είναι απώλεια ο Ψινάκης. Αν και ο Χάρης το έχει. Ο Χάρης έχει τρομερό χιούμορ, τον ξέρει και η Χριστίνα πολύ καλά. Έχει την ατάκα. Ο Χάρης ξεκίνησε βοηθός του Τάκη. Δούλευε για μένα και τον Τάκη, δηλαδή στο στούντιο που είχαμε με τον Τάκη. Τη δεκαετία του 80, ναι. Ήταν βοηθός του Τάκη και είχε ένα μηχανάκι και πήγε για δουλειές, βοηθούσε στο σύστημα της φωτογραφίας. Πάντως μπήκε δυνατά στη Οντισιόν, τον είδαμε αυτό, το συζητάγαμε και με τη Σύση. Παίζει δυνατή μπάλα. Είναι δύσκολος. Είναι καλός ο Δύσκολος του COVID. Με τους ταλαντούχους που έρχονται. Δεν είναι... Και του COVID, δεν φοβάται να πει τη γνώμη του. Έχει ζήσει και πάρα πολλά, έχει δει και πάρα πολλά. Καλή επιλογή ήταν για τη θέση του Ηλία. Αν και επαναλαμβάνω ότι ο Ηλίας θα λείψει. Είναι πολύ μοναδικό άτομο τώρα. Να πάμε λίγο σε μια κοπέλα. Μ' αρέσει να τη λέω κοπέλα γιατί έτσι την αισθάνομαι. Την Μαρία Μπεκατόρου, που μετά από τόσα χρόνια στην τηλεόραση, τη δόθηκε τελικά η ευκαιρία για το μεγάλο βήμα. Πώς φάνηκε η Μαρία στο ρόλο της? Έχω εκφραστεί και στο παρελθόν πολύ κολακευτικά για αυτήν. Δεν την ξέρω προσωπικά, δεν έχω συναντήσει ποτέ.
Είναι ένας φάιτερ στην τηλεόραση, ο οποίος ήταν αφανής για πολλά χρόνια, έτσι, γιατί στο κανάλι που ήταν δεν έχει μεγάλη τηλεθέαση, την ξέρανε μόνο οι λίγοι του χώρου. Αλλά τα 15 λεπτά της δημοσιότητας που τις αναλογούν λόγω του Just the Two of Us, τα εκμεταλλεύτηκε στο επακρόν, παρουσίασε πάρα πολύ καλά, πολύ επαγγελματικά το MasterChef Junior. Δεν πήγε να κλέψει το παιχνίδι, πασάριζε πάρα πολύ καλά. Τα σχόλιά της ήταν μετρημένα to the point. Είναι αυθεντική. Είναι αυθεντική, ήταν ευγνώμων για αυτό που έκανε. Χαιρότανε τη δουλειά που της είχε δοθεί. Το βλέπεις, παιδί μου, ότι ήταν. Χαιρότανε. Τι θα της έδινες μετά από αυτό να κάνει? Νομίζω μια χαρά είναι αυτό. Το MasterChef. Ναι, τέτοιου τύπου προγράμμα. Με δεδομένο ότι είναι εκεί. Πάντως η Ράδιο Αρβίλα την κάνανε πολύ γνωστή. Έτσι, ο Θέμος, ναι, ο Ράδιο Αρβίλα. Που έγινε. Εσύ θα επέλεγες ένα τέτοιο πρόσωπο, αν είχες το δικό σου πρόγραμμα, ή γιατί θυμάμαι πήγαινες λίγο εκτός ασφαλούς όταν είχες αυτή τη θέση. Θα επέλεγες ένα πρόσωπο από ένα τέτοιο κανάλι να το βάλεις σε τέτοια θέση, γιατί το πριν το MasterChef λες, να την διάλεγε από μόνος του. Έχει ρισκάρει, εννοείς. Έχει ρισκάρει σε πολλά, όπως και με τη Φέη και τον Γιώργο, έχει πάρει πολλά ρίσκα που κερδίσει. Μάλλον όχι, μάλλον δεν θα ρισκάριζα. Βέβαια δεν την έζησα και στο Just the Two of Us. Ως διευθυντής προγράμματος, ως Μπούτος δηλαδή, ο οποίος πιθανώς πήρε και πάρα πολύ καλά μηνύματα από όλους για την προσωπικότητα, για την δεκατόρου που αν την γνώρισε και ο ίδιος. Όταν τέλειωσε το Just the Two of Us, είχα πει ότι αυτό το κορίτσι θα τα εκμεταλλευτεί τα 15 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα εγώ. Όπως και τον Γιώργο και τη Φέη που ανέφερε. Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Η επιλογή του Πέτρου του Μπούτου στα πρόσωπα της Φέης και του Γιώργου ήταν πολύ εύστοχη. Εγώ θα επέλεγα την Φέη και όχι τη Φέη. Όχι, ως ζευγάρι. Ναι. Αυτό τότε θυμάμαι, είχα μιλήσει και με την Φέη και με τον Γιώργο και με τον Πέτρο. Έχω μια φοβία με τα τηλεοπτικά ζευγάρια που είναι και ζευγάρια εν ζωή. Στην πραγματική ζωή δηλαδή. Όχι εν ζωή, στη ζωή. Εάν τσακωθείς με τον έναν, έχεις τσακωθεί και με τον άλλον. Κατάλαβες, και αυτό εμένα με φοβίζει. Ή επίσης, αν είναι τσακωμένοι αυτή το βράδυ, έρχονται τσακωμένοι, λέμε ένα ζευγάρι. Ναι. Και επίσης. Αλλά παρόλα αυτά έχει βγει μια χαρά αυτό το ζευγάρι. Έχει διαψεύσει άψογα. Απόλυτα. Ναι. Οι συμβολές μου στο καλάθι των Χρήστων πήγανε πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Πάρα πολύ καλά. Τατιάνα Στεφανίδου, και για την εκπομπή που ξεκίνησε φέτος, που πήγε να κάνει το The View, αλλά και για τη στροφή τώρα που κάνει στο προηγούμενο κόνσεπτ της, που την ακούσαμε χθες να λέει ότι αυτό τελικά ήταν επιλογή του Σταρ. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Τατιάνα και όλα τα παιδιά που δουλεύουν στον Σταρ είναι λίγο με το ένα πόδι στον αέρα, με την έννοια ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχει ληφθεί μια απόφαση για στροφή ύφους, ήθους, whatever. Συγνώμη, του καναλιού. Του καναλιού. Προς ποια κατεύθυνση. Το lifestyle έτσι όπως το είχαμε μάθει. Προφανώς πλέον λόγω συνθηκών κοινωνικών κτλ. Δεν πουλάει τόσο πολύ. Ναι, πουλάει πολύ λιγότερο. Ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος έχει τόσα πολλά προβλήματα. Λογικό. Που δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ποιος αραπωνιάστηκε πιαν. Ή όλα τα κοτσοπολιά που βγαίνουν σε αυτές τις εκπομπές με τις οποίες δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα. Απλώς λέω ότι είναι λίγο λάθος η εποχή αυτή για τέτοιου είδους εκπομπές. Και πιστεύω ότι η Τατιάνα, όπως και άλλοι στο σταθμό, το πρόβλημά τους είναι ότι προσπαθούν να βρουν ένα βηματισμό εν μέσω έτους. Όταν αυτό συμβαίνει, ξέρεις, και γκρίνιες υπάρχουν και παλιοί συνεργάτες, διάβαζα της Σοφίας μια συνέντευξη, πικραυγάζουν και οι κινήσεις μοιάζουν στο κοινό πολύ πιο άγαρμπες. Η Τατιάνα είναι άνθρωπος της τηλεόρασης με βαθιά γνώση του αντικειμένου, πιστεύω ότι θα το βρει. Αλλά γενικεύοντας το λίγο, αν με επιτρέπετε, όλοι μας ψαχνόμαστε λίγο, βάζω και τον αυτό μέσα, όλοι μας ψαχνόμαστε λίγο. Εσείς για να είναι καλό το πρωινό που κάνετε, οι απογευματινοί να είναι καλό το απογευματινό που κάνουν, οι ειδησάκηδες, στους οποίους έχουμε πολλά να σούρουμε τους τελευταίους μήνες, και αυτοί ψάχνονται, πότε είναι υπέρ, πότε είναι κατά, πότε φωνάζουν, πότε δεν φωνάζουν. Βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και αλλαγή πορεία σχεδόν εβδομάδα με εβδομάδα στα δελτία. Η αβεβαιότητα αυτή προκαλεί το πράγμα αυτό. Το δελτίο του Αντένα πάει τόσο πολύ καλά. Το δελτίο του Αντένα, τα έχω πει και στον Στρατή, είναι ένα εξαιρετικό δελτίο. Είναι ένα δελτίο με πάρα πολλά θέματα, με ελάχιστα παράθυρα και σχολιασμούς. Είναι ένα πολύ θεματικό δελτίο το οποίο έχει βρει το βηματισμό του. Τον Ευαγγελάτο τον είδες? Τον είδα, ναι. Σ' άρεσε? Όχι. Όχι, γιατί εγώ τον Ευαγγελάτο τον έχω για το
τον άνθρωπο ο οποίος θα μου εξηγήσει τι έγινε σήμερα. Μάλιστα. Αρναούτογλου. Γρηγόρης Αρναούτογλου. Και εντάξει, τώρα ο όμορφος κόσμος νομίζω ότι είναι κάτι για να τελειώσει το συμβόλαιο. Αν έχω αντιληφθεί σωστά, ο Γρηγόρης πρέπει να κάνει ζωντανή εκπομπή. Πρωινό. Δεν πιστεύεις ότι μετά από όλο αυτό που έζησε, γιατί έζησε νομίζω το πικ αυτής της δεκαετίας, έτσι, ναι, με το πολύ την Κυριακή, είχε φτάσει πια στο, ναι, στο απόλυτο όλη αυτή η φούσκα που λέμε. Που μετά ποια φούσκα τώρα να το γλου. Όχι, παιδί μου, όχι, απλώς το λέω είναι. Καλά, προφανώς. Υπάρχει πια, γιατί μόνο αν απομονωθεί αυτό. Φερετίνο θα σα αποκαλεί φούσκα τον Αρναούτο. Όχι, εσύ το με δεν το για να το προστατεύσω το λέω. Θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Δεν πιστεύεις ότι ήταν δική του ανάγκη ο όμορφος κόσμος να φύγει δηλαδή από το πλατό, να βγει στο δρόμο με τον κόσμο ή του καναλιού ή αυτό? Πιστεύω ότι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Προφανώ είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, έπρεπε να κάνει κάτι στην τηλεόραση και η εύκολη λύση να πάρουν μια κάμερα. Το ξέρει ο Χρήστος, να βγούμε στους δρόμους και να κάνουμε ωραίες εκπομπές οι οποίες και λίγο την ψυχούλα μας γυρεμούν και λίγο άλοθη προσωπικό μας δίνουν και στη δουλειά βρισκόμαστε. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο είδη εκπομπών. Οι must have, οι απαραίτητες εκπομπές.